Μόνο ικανοποίηση μπορεί να νιώσει κανείς σήμερα στην έναρξη εργασιών του δικτύου, του τοπικού δικτύου φυσικού αερίου εδώ στο Αγρίνιο. Είναι ένα έργο που επιτέλους ξεκίνησε, κάνοντας ένα σύντομο ιστορικό που είναι απαραίτητο για να ξέρουμε πού βρισκόμασταν και πού βρισκόμαστε σήμερα. Τον Αύγουστο του 2021, περίπου στα μισά της πρώτης θητείας μας, εντάξαμε το συγκεκριμένο έργο, πιστεύοντας ότι αυτό το έργο πραγματικά θα βγάλει από την ενεργειακή απομόνωση την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την ανάπτυξη τοπικών δικτύων φυσικού αερίου στην Πάτρα, στον Πύργο και στο Αγρίνιο. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ σήμερα για να αποδείξουμε ότι δεν ήταν σχέδια επί χάρτου, δεν ήταν ένα απλό όραμα ή ένα όνειρο, αλλά είναι ένα έργο που γίνεται πράξη και που στο τέλος του πραγματικά θα βγάλει από την ενεργειακή απομόνωση την περιοχή μας. Σκοπός μας είναι στο τέλος αυτής της διαδρομής που θα ολοκληρώσει και το φυσικό αντικείμενο. Τα 70 χιλιόμετρα, εν τέλει 72 χιλιόμετρα, που θα είναι το τοπικό δίκτυο. Οι 2.000 χρήστες του φυσικού αερίου, οικιακοί αλλά και επιχειρηματικοί. Και να μην ξεχνάμε εδώ, σχεδόν διπλασιάστηκαν αυτοί οι χρήστες, φυσικά με πρωτοβουλία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μετά από πιέσεις που ασκήσαμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Είμαστε εδώ για να διαχειριζόμαστε τα χρήματα του ΠΕΠ, χρήματα τα οποία θα πρέπει να κατευθυνθούν με κάθε τρόπο στο να κάνουμε καλύτερη την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Και αν μη τι άλλο, το ενεργειακό του κόστος και φυσικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι για μας προτεραιότητα. Ένα πράγμα θα πω κλείνοντας, πέραν το ότι είμαστε περήφανοι ότι αυτό το έργο, πραγματικά το εμβληματικό έργο που θα αλλάξει σελίδα στον τόπο μας και πλέον θα αποδείξει ότι θα σταματήσουμε να κυνηγάμε τους καιρούς τρέχοντας από πίσω, αλλά θα βάζουμε στοίχημα πλέον όχι απλά να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, αλλά να βγούμε μπροστά. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, να ζητήσω την υπομονή όλων, γιατί μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει ένα φυσικό αντικείμενο το οποίο θα εκτελεστεί τους επόμενους 22 μήνες. Είναι ένα έργο που, όπως βλέπετε, έχει σοβαρή υποδομή. Προφανώς θα έχει κάποια όχληση. Εδώ είμαστε μαζί με τις τοπικές αρχές, με τον Δήμο Αγρινίου, μαζί με όλους τους συνεργάτες και φυσικά με τον ανάδοχο, για να φροντίσουμε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η δουλειά που θα γίνει, πάντα έχοντας όμως κατά νου ότι ένα έργο σίγουρα έχει ταλαιπωρία, όμως το έργο είναι μόνιμο. Ξεκινήσαμε επιτέλους μετά από προσπάθειες πολλών ετών για μέσω της περιφέρειας. Το θέλανε πάρα πολύ το έργο, όπως και εμείς. Ξεκινήσαμε σήμερα στην πόλη του Αγρινίου. Η εξκαφή θα γίνει σε πρώτη φάση σε αυτόν εδώ τον δρόμο που βλέπουμε. Θα δίνονται εντολές εργασίας οι οποίες έχουν κάποιο μήκος 1,5-2 χιλιόμετρα. Συνολικά ευελπιστούμε μέσα στο 2024 να κάνουμε ένα δίκτυο γύρω στα 11-12 χιλιάδες χιλιόμετρα. Οπότε το επόμενο διάστημα μέχρι στο 25 θα κάνουμε τα επόμενα σε όλο αυτό το πρόγραμμα που έχουμε. Η εξκαφή, όπως βλέπετε, είναι ακριβώς όπως δείχνουν οι εικόνες. Είναι ένας χάνδακας φάρδους μισού μέτρου και ένα μέτρο βάθος. Υπάρχουν σωλήνες πολυεθυλενίου που θα εγκατασταθούν για να διανύμουν το φυσικό αέριο, το οποίο θα έρθει και θα διανεμηθεί μέσα στον αγωγό από μια κρυογενική δεξαμενή που θα γίνει έξω στο Δοκίμι, που είναι μια περιοχή που θα γίνει το LNG. Από εκεί, σαν εικονική, έτσι το λέμε, και θα διοχετευτεί κάποια στιγμή το φυσικό αέριο για να διανεμηθεί στους καταναλωτές. Επιτέλους είναι ένα αγαθό το οποίο θα μπορεί να το έχει ο καθένας. Είναι πολύ πιο φτηνό σαν καύσιμο, το γνωρίζετε, με μηδενικό αποτύπωμα. Και ευελπιστούμε όλοι να το αγκαλιάσετε όπως και εμάς. Μας έχει βοηθήσει τόσο πολύ και η περιφέρεια και ο Δήμος, και ευελπιστώ σε μια καλή συνεργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την υπομονή σας, γιατί θα διαρκέσει αρκετά. Θα είναι ένα αγαθό το οποίο μπορεί να το λάβει ο καθένας, είτε βιομηχανικά είτε οικιακά. Και ευελπιστούμε για το καλύτερο.